Μεγαλύνει η κινητοποίηση στην Θράκη εν ώψη τη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρετσέπτα Γιπερντογάν, η οποία περιλαμβάνει πέρασμα από την Κομωτινή και σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήσεις στο τουρκικό προξενείο την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου. δράσεις από του υπέρμαχου τη επίσκεψη Ερντογάν, αλλά και αντιδράσεις από όσου δεν επιθυμούν τον Τούρκο Πρόεδρο στην Κομωτινή, με έντορο πανασκήνιο και ακόμη περισσότερα που συμβαίνουν αυτό το διάστημα, μόλι μερικά 24 ώρα πριν από την επίσκεψή του στην Θράκη. Για τον λόγο αυτό κοινή επιστολή συνυπέγραψαν 22 συλλογοί και φορείς της Τράκης, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους για την επίσκεψη Ερντογάν στην Τράκη. Όχι στην επίσκεψη Ερντογάν στη Θράκη. Τι επόμενε μέρε προετοιμάζεται επίσκεψη στην Ελλάδα του νεοσουλτάνου Ταγί Περντογάν και μάλιστα όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην Θράκη. Λίγε μέρε μετά την περιοδία του Χασάν Τσαβούσογλου στην περιοχή, τι διχαστικέ του κραυγέ και πριν ακόμα ησυχάσει η τοπική κοινωνία, θα μα φέρουν και το αφεντικό του. Αναρωτιόμαστε, έχει κάτι νέο να πει στον τόπο μα, θα μα φέρει κάτι από τη δημοκρατία που χαίρονται οι Τούρκοι πολίτε, από την ελευθεροτυπία που απολαμβάνουν εκατό. 70 έγκλειστοι δημοσιογράφοι στη χώρα του, από τα δικαιώματα που έχουν 20 εκατομμύρια Κούρδοι και 20 φυλακισμένοι μέλη του HDP στην Τουρκία? Θα πει τίποτε για την επί 43 χρόνια κατεχόμενη από το στρατό Κύπρο, για το Αιγαίο και τον βρώμικο ρόλο τη Άγκυρα στο μεταναστευτικό προσφυγικό. Μήπω για την τύχη του πόντιου συμπατριώτη Γιάννη Βασίλη και τη Κούρδη ασυντρόφου του, μάλλον όχι. Έρχεται λοιπόν μόνο για να φανατίσει και να γκριζάρει την ελληνική κυριαρχία στην περιοχή και για να ενισχύσει τα πιο ακραία στοιχεία. Η κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη για το γεγονό ότι επιτρέπει μια τέτοια κλιμακούμενη πρόκληση, ενώ θα έπρεπε να θέσει ένα τέρμα στον κατήφορο των επισκέψεων που ξεκίνησε το 2004. Εμεί απευθυνόμαστε στην τοπική κοινωνία και την καλούμε να εκδηλώσει ειρηνικά, μα και ξεκάθαρα την αντίθεσή σε κάθε εξωχώριο σχεδιασμό.